το μνημόνιο είναι ένα δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο δεν αφορά ελλείμματα ή μη ελλείμματα, αφορά δημιουργία πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ. ΕΣΑΗ, δηλαδή κάθε χρόνο χρειαζόμαστε ένα τρομακτικό πλεονασματικό προϋπολογισμό χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο οποίος θα μας πορεύσει στο μέλλον. Γι' αυτό τίθεται το θέμα άμεσα της επαναδιαπραγμάτευσης δανειακής σύμβασης, διότι δεν είναι βιώσιμο. Μες. Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκή και αφορά όλη τη συζήτηση για την Ευρώπη. Μπαίνω στο θέμα το εσωτερικό. Επομένως, μονομερείς ενέργειες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει η αναγκαιότητα να αλλάξει και να χαλαρώσει και να επαναδιαπραγματευτούμε επί της ουσίας. Αφήστε το άλλο στελέχη, κύριε Σταθάκη. Ένα λεπτό. Εγώ αυτό μπορεί να το ακούω καλά. Όταν όμως στο κόμμα σας υπάρχουν 10 τάσεις που υπάρχουν οι συνάδελφοί σας, σοβαροί κατά τα άλλα, που λένε οι άνθρωποι ότι ξέρεις, ναι, αν μας παραστριμώξουν, να το πω απλά, θα πάμε σε μονομερείς ενέργειες. Αυτό προσέξτε να δείτε. Θα μου πεις είναι προσωπική τους απόψεις. Το ζήτημα είναι όμως ποιος θα διαχειρίζεται εκείνη την ώρα τα κοινά και σε ποιον θα πέσουμε. Δηλαδή, το ζήτημα είναι εάν θα πέσουμε στο Σταθάκι, δεν θα υπάρχουν μονομερείς. Τι να σας πω. Εντάξει, όχι, ποιος θα διαχειρίζεται, κάποιος άλλος. Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν άλλα στελέχη. Σοβαρά στελέχη. Δεν αμφισβητεί κανείς. Είναι μια άλλη άποψη με την οποία διαφωνούμε. Σεβαστή άποψη. Δεν συμφωνώ εγώ προσωπικά, αλλά το ζήτημα λοιπόν είναι θέμα τύχης, ποιος θα βρεθεί εκείνη την ώρα εκεί. Μπορεί να είναι ο Σταθάκης, αν είστε τυχεροί. Άρα είναι θέμα ρουλέτας. Για να μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Η ερώτηση είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής. Και ανεξάρτητα από τις μονομερείς ενέργειες, επίσης είναι προφανές ότι δεν είναι. Όχι, μισό λεπτό. Λέω ως κεντρική άποψη. Εγώ μιλάω με την κεντρική άποψη. Τώρα το τι λέει, δεν ξέρω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Πού είναι η κόκκινη γραμμή στη διαπραγμάτευση. Η δικιά σου, εμείς πρέπει να ξέρουμε. Η κυβέρνηση μου λέει ότι εγώ θα σας πω, παιδιά, όταν θα έρθει η ώρα για την κουβέντα, αν δέχομαι ή δεν δέχομαι το σχέδιο που προτείνουν οι εταίροι μας. Είναι σε μια κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται επί μήκυνσης, μείωση των επιτοκίων κτλ. Αυτό λέει. Εσάς πού είναι η κόκκινη γραμμή? Κοιτάξτε, είναι δεδομένα τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι το στόχο που λέει η διαγραφή, αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Όποια, να σας φέρω 50 διαφορετικές μελέτες για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Όλες συγκλίνουν ότι θέλει 50% κούρεμα για να γίνει βιώσιμο. Αυτό λένε όλες οι μελέτες και συγκλίνουν. Δεν είναι μια κομματική άποψη. Κομματική άποψη, ούτε έχει νόημα. Εμείς λέγαμε ότι δεν είναι βιώσιμο έτσι που γίνεται το πράγμα. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Του πολιτικού τώρα, τι κάνουμε. Επί του πολιτικού τώρα. Το θέμα των συμμαχιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε και ευθέως, θα πάει στις εκλογές με ευρύτερα ψηφοδέλτια που θα έχουν ενσωματώσει ένα μεγάλο μέρος συνεργασιών με ευρύτερους πολιτικούς, ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητά του να είναι ένα αυτοδύναμο, να σχηματιστεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεύτερον, το πολιτικό φάσμα θα αλλάξει σε σχέση με αυτό που ξέραμε. Μετά τις εκλογές. Δηλαδή δεν θα είναι ακριβώς ο ίδιος ο πολιτικός χάρτης, όπως υπάρχουν ανακατατάξει σε πολλά μικρότερα κόμματα κτλ. Άρα είναι ένα, δυναμικό, εμείς, είναι ένα δυναμικό πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει, επειδή όλα αυτά έχουν νόημα να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση, να ενισχύσει δυνατόν την προοπτική αυτοδυναμία. Εάν δεν έχετε τώρα αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Τι θα κάνετε, κύριε Σταθάκη? Θα δω ο πολιτικός χάρτης. Τότε θα επιδιώξει. Με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, συμμαχείτε. Όχι, δεν λέω με Σαμαρά Βενιζέλο. Γιατί άκουσα χθες για Σαμαρά Βενιζέλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά σαφές ότι δεν θα υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι προσέξτε να δείτε. Στο πιο κρίσιμο ζήτημα. Καθίστε, γιατί και εσείς έχετε ζητήματα εσωτερικά. Ναι, αλλά στο πιο κρίσιμο ζήτημα των στρατηγικών συνεργασιών, η απάντηση που ακούω είναι η εξής. Ότι αυτό το θέμα θα το δούμε εκείνη τη στιγμή, γιατί εκτιμούμε ότι η αρχιτεκτονική της ελληνικής πολιτικής σκηνής θα αλλάξει και θα διαμορφωθούν νέες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται. Και λέω εγώ, αν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε εκλογές εχθές
γινόταν σήμερα οι εκλογές, εφόσον τις διεκδίκησε εχθές, σημαίνει ότι σήμερα. Ξαφνικά, πώς ας πούμε από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, από το συγκεκριμένο πολιτικό τοπίο, θα αναδειχθούν δυνάμεις οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξεπετάγονται από το πουθενά οι πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να απαντήσει στο ερώτημα που εύλογα θα θέσει ο Έλληνας πολίτης. Ωραία, μόνο σου και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εχθές και προχθές ο κύριος Τσίπρας δεν απευθύνθηκε σε αυτό που λέμε στα μεσαία στρώματα. Διαφοροποιήθηκε με την πολιτική αυτή βεβαίως από τη ρητορική του παρελθόντος. Δεν βρήκα τη λέξη αριστερά καθόλου μέσα στο κείμενό του, αλλά ταυτοχρόνως πολλές από αυτές